Αντικείμενο της σημερινής μας εκπομπής δεν θα μπορούσε να είναι τίποτα άλλο από το Κυπριακό. Διανύουμε μια περίοδο στην οποία δεν είμαστε μεν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ωστόσο γίνονται διαβουλεύσεις, γίνονται παρασκηνιακές συναντήσεις με στόχο την επανέναρξη των συνομιλιών. Μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε συγκεκριμένες πτυχές του Κυπριακού έχουμε τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Κέντ στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών, τον κύριο Νεόφυτο Λοϊζίδη. Κύριε Λοϊζίδη, καταρχήν να σας ευχαριστήσω που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας. Γεια σας, ευχαριστήσή μου. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με εσάς να μας πείτε λίγα λόγια όσο αφορά το κύριο πεδίο μελέτης σας σε σχέση με το Κυπριακό, γιατί έχετε άμεση σχέση με το Κυπριακό. Ο βασικός στόχος των μελετών, το οποίο έχουμε τελειώσει εδώ στο Πανεπιστήμιο Κέντ, το οποίο σχετίζονται με το Κυπριακό, είναι η μελέτη των θεσμών που βοηθούν αυτό που ονομάζουμε διαιρεμένες κοινωνίες, τη Wider Society στα αγγλικά, να επανενωθούν, να καταφέρουν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις των ειρηνευτικών διαδικασιών με τον καλύτερο τρόπο. Είναι ένα βιβλίο το οποίο έχω τελειώσει πρόσφατα, το οποίο ασχολείται με διαιρεμένες κοινωνίες, πώς έχουν ξεπεράσει τα προβλήματά τους κοινωνίες όπως η Νότια Αφρική, όπως η Κολομβία. Όπως γνωρίζετε, έχω διδάξει στη Βόρεια Ιρλανδία, έχω ζήσει εκεί για 5 χρόνια, οπότε ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής μου, ένα μεγάλο κομμάτι της έρευνας μου σχετίζεται με τη Βόρεια Ιρλανδία, όπως επίσης και με τον Καναδά, όπου είχα τελειώσει το διδακτορικό μου. Κοιτάζουμε σε διάφορες μελέτες τι μπορούμε να μάθουμε σαν Κύπρος από άλλες περιπτώσεις. Άρα εμείς θα υποφεληθούμε από την δική σας παρουσία σήμερα. Θα σας ρωτήσω κάποια ζητήματα τα οποία συζητούνται πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό. Γίνεται πολλής λόγος για το εδαφικό. Είχαν πάει οι ηγέτες στο Μον Πελεράν. Τελικά κατάληξε σε ναυάγιο, όπως λένε, αυτή η διαδικασία. Θα ήθελα να μας πείτε για σας, όσο αφορά το εδαφικό, όσο αφορά το περιουσιακό που είναι και συνδεδεμένα πλέον αυτά τα δύο και τα ανθρωπίνα δικαιώματα. Υπάρχει ένας ιδιαίτερος, ένας ιδανικός τρόπος να διαφυλαχθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και να βρεθεί και μια σωστή δίκαιη λύση σε αυτό το κεφαλαίο? Άρα, υπάρχουν πολλές ιδέες αυτή τη στιγμή στο τραπέζι, τις οποίες μπορούμε να επωφεληθούμε. Το πιο σημαντικό, η ιστορική, αν θέλετε, διαπραγματευτική τακτική της δικής μας πλευράς ήταν πάντα να αυξηθεί το ποσοστό επιστροφής εδαφών, ειδικά σε μεγάλα χωριά, ώστε επίσης ταυτόχρονα να μειώνεται ο αριθμός των προσφύγων που θα επέστρεφαν υπό τουρκοκυπριακή διοίκηση. Εάν αυτοί οι πρόσφυγες ήταν ήδη ένα μικρό ποσοστό του πληθυσμού των Τουρκοκυπρίων, τότε δεν θα υπήρχε και πρόβλημα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για τα πολιτικά δικαιώματα, για τα περιουσιακά δικαιώματα αυτών των συμπολιτών μας. Εμείς έχουμε κάνει έρευνα για αυτό το θέμα, μαζί με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, με τον συνάδελφο τον Χάριν τον Ψάρτιν και από άλλους ερευνητές, όπως ένας συνεργάτης από την πρώην Ιουγκοσλαβία που κοίταξε τα ίδια θέματα. Mm-hmm. Και η δική μας έρευνα έχει δείξει ότι σε μεγάλο βαθμό το περιουσιακό πρόβλημα και το πρόβλημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κύπρο μπορεί να επιληθεί, εάν δούμε τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων, με έναν αρκετά εύκολο τρόπο. Επειδή ο αριθμός των προσφύγων που θέλουν να επιστρέψουν, των ελληνοκυπρίων προσφύγων που θέλουν να επιστρέψουν υπό τουρκοκυπριακή διοίκηση, είναι αυτό που βρήκαμε, είναι ότι είναι γύρω στο 30%. Ένας αριθμός ο οποίος είναι αρκετά σημαντικός, είναι γύρω στους, από την αρχή θα είναι γύρω στους 25.000 συμπολίτες μας, Ελληνοκύπροι, συμπατριώτες μας, ένας μεγάλος αριθμός για εμάς, αλλά όχι ουσιαστικός για τους Τουρκοκύπριους ώστε να δημιουργεί πρόβλημα. Παράλληλα, οι δικές μας έρευνες δείχνουν ότι υπάρχει και ένας αριθμός συμπολιτών μας, που ακόμα και η πολυελληνοκυπριακή διοίκηση, γύρω στους 4 στους 10, δεν θα θέλουν να επιστρέψουν. Που σημαίνει ότι εάν κάποιοι Τουρκοκύπροι θέλουν να ζήσουν στη δική μας πλευρά, δεν θα υπάρχει αυτό που θα είναι η ελληνοκυπριακή πλευρά, επειδή δεν θα υπάρχουν πλευρές τότε, θα είμαστε μια ενωμένη χώρα, δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Οπότε θα μπορούμε να έχουμε δύο μικρές κοινότητες, αλλά πολύ σημαντικές για την ενοποίηση της Κύπρου, που θα ζουν σε διαφορετικές περιοχές από ό,τι είναι η δική τους εθνότητα, θέλετε, σε εισαγωγικά.
Συζητάμε και έχετε κάνει λόγο και εσείς για δύο πλευρές. Το σύστημα πάνω στο οποίο συζητείτε λύση στο Κυπριακό είναι η Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία. Θα ήθελα το δικό σας, τη δική σας άποψη, τη δική σας αντίληψη όσο αφορά το αν αυτό το σύστημα το οποίο συζητούμε είναι το ιδανικό για την Κύπρο και να το συνδέσουμε, αν θέλετε, και με την εκπεριτροπής προεδρία. Δηλαδή, η εκπεριτροπής προεδρία χωράει κάπου, δηλαδή μπαίνει στην εξίσωση σε σχέση με αυτό το σύστημα. Κοιτάξτε, υπάρχουν ομοσπονδίες που δεν είναι δικοινοτικές. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να αλλάζαμε το πλαίσιο λύσης και να είχαμε πολυπεριφερειακή ομοσπονδία. Δηλαδή, θα μπορούσε η ελληνοκυπριακή πλευρά να χωριστεί σε τρία κομμάτια. Ακαδημαϊκές συζητήσεις γίνονται για αυτό το θέμα. Ταυτόχρονα, αυτό θα σημαίνει ότι θα αλλάζαμε το πλαίσιο των συνομιλιών, και αυτό δεν είναι εύκολο. Η περισσότερη βιβλιογραφία στο θέμα των ομοσπονδιών λέει ότι είναι καλύτερα να έχεις πολυπεριφερειακές ομοσπονδίες, γιατί με αυτόν τον τρόπο υπάρχουν συμφέροντα μεταξύ των διαφόρων πολιτιών, οι οποίοι υπερβαίνουν τον εθνοτικό χαρακτήρα. Η δική μου άποψη είναι ότι δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε το πλαίσιο των συνομιλιών, δηλαδή σε ακαδημαϊκό επίπεδο μπορούμε να το συζητούμε. Εκείνο όμως που πρέπει να κάνουμε είναι να συζητήσουμε πολύ σοβαρά το τι σημαίνει αυτή η δικοινοτική διζωνική ομοσπονδία. Είναι ένας μηχανισμός ο οποίος εργάζεται στο να περιορίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι ένας μηχανισμός τον οποίο πρέπει να χρησιμοποιήσουμε για να προωθούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα, μεταξύ των οποίων και τα δικαιώματα των προσφύγων ή οποιοδήποτε πολιτών θέλουν να ζήσουν σε οποιοδήποτε κομμάτι της Ενωμένης Κυπριακής Δημοκρατίας. Αν μιλούμε για ένα μηχανισμό ο οποίος μας επιλύει τα προβλήματα και επιλύει αυτό που θέλουμε, είναι ένα σύστημα το οποίο προωθεί τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα πολιτικά δικαιώματα, τότε δεν νομίζω να υπάρχει πρόβλημα. Έχετε μιλήσει για την εκπεριτροπής προεδρία. Ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο. Σίγουρα οι Τουρκοκύπροι αισθάνονται έντονα για αυτό το θέμα, επειδή από πλευρά των Τουρκοκύπριων το δίλημα είναι το εξής. Εάν εμείς επιστρέψουμε ένα μεγάλο κομμάτι των εδαφών, αν εμείς μπούμε στη διαδικασία λύσης επιστροφής περιουσιών κτλ. Θέλουμε να έχουμε εκπροσώπηση στην κεντρική κυβέρνηση, η οποία ουσιαστικά δεν θα έχει και πάρα πολλές εξουσίες ώστε να δημιουργεί πρόβλημα στην καθημερινότητα του Κυπρίου, επειδή πολλά θέματα όπως η παιδεία, όπως πολλά από τα οικονομικά θέματα θα επιλύονται από τις τοπικές κυβερνήσεις. Να μου επιτρέψετε ένα σχόλιο, επειδή για την εκπεριτροπής προεδρία ακούγονται πολλές φωνές ότι τι πάμε να κάνουμε, δεν υπάρχει πουθενά αυτό. Πάμε να ανακαλύψουμε εμείς κάτι καινούριο, να το εφαρμόσουμε. Θα πρέπει να μας φοβίζει το καινούριο κατά τη δική σας αντίληψη? Όχι καν ανάγκη. Κοιτάξτε, είναι ένα πρόβλημα με τις συγκρίσεις κάποτε. Επειδή έχω ακούσει το επιχείρημα ότι δεν εφαρμόζεται ποτέ, αν μου δώσετε ένα παράδειγμα να το εφαρμόσω, ελπίζω να μην το χρησιμοποιούμε στις διαπραγματεύσεις, επειδή γνωρίζουν και οι διαπραγματεύτες και οι Τουρκοκύπριοι ότι εφαρμόζεται σε πολλές περιπτώσεις, όπως η Ελβετία, το Νότιο Τιρόλ. Η Βοσνία έχει εκπεριτροπής προεδρία. Η Βόρεια Ιρλανδία προχωρεί προς αυτήν την κατεύθυνση, αν και το σύστημα είναι κοινοβουλευτικό. Αλλά εκείνο που είναι σημαντικό σε αυτό το θέμα είναι ότι το πιο βασικό σημείο είναι τι ταιριάζει σε εμάς. Τι είναι προς το συμφέρον της Κύπρου, των Ελληνοκυπρίων, στη συγκεκριμένη περίπτωση. Υπάρχει μια σχολή σκέψης στην Ακαδημία που λέει ότι τα προεδρικά συστήματα δεν είναι τα καλύτερα για διαιρεμένες. Για ομοσπονδιακές κοινωνίες. Αν δείτε τις δημοκρατίες σήμερα, υπάρχουν γύρω στις 36 δημοκρατίες παγκοσμίως, 29 είναι κοινοβουλευτικές. Η μόνη περίπτωση, οι άλλες 6 είναι προεδρικές, η Ελβετία είναι ένα μεικτό σύστημα. Βλέπετε από το παράδειγμα αυτό, τα κοινοβουλευτικά συστήματα τείνουν να είναι πιο... Να έχουν κάποια πλεονεκτήματα όσον αφορά τη διακυβέρνηση. Επειδή δεν χρειάζεται να αποφασίσει αν είναι Ελληνοκύπριος ή Τουρκοκύπριος, γίνεται ένας συνασπισμός δυνάμεων μέσα στην κυβέρνηση, ο οποίος ταυτόχρονα από το γεγονός ότι περιέχει και τις δύο κοινότητες, έχει και την πλειοψηφία στη Βουλή. Οπότε δεν δημιουργούνται αδιέξοδα, επειδή υπάρχει πλειοψηφία στο Υπουργικό Συμβούλιο που αντικατοπτρίζεται και στις δύο Βουλές. Αυτόν ίσως να μας επιλύσει το πρόβλημα, να κινηθούμε προς ένα κοινοβουλευτικό σύστημα. Ταυτόχρονα. Το κόστος, ωστόσο, θα είναι πολύ ψηλότερο, αντιλαμβάνομαι, ή όχι? Συγγνώμη, το κόστος, λέω, όσο αφορά το λειτουργικό κομμάτι και το κόστος για να αλλάξει σε κοινοβουλευτικό.
Όχι, δεν θα υπάρχει διαφορά, επειδή δεν θα έχεις πρόεδρο, θα έχεις πρωθυπουργό. Το κόστος δεν είναι σημαντικό σε αυτές τις περιπτώσεις. Είτε και αν έχεις ημιπροεδρικό και έχεις και πρόεδρους και πρωθυπουργούς, μιλούμε για έναν επιπλέον, κάποια επιπλέον άτομα. Τα οποία όμως, εάν δείτε τι έχουν να προσφέρουν, δηλαδή για παράδειγμα, αν είχαμε μια συμβολικού τύπου συμπροεδρία, θα μπορούσαν οι συμπρόεδροι να είχαν κάποια καθήκοντα, δηλαδή να μπορούσαν να μας εκπροσωπούν χωρίς να έχουν ουσιαστικά καθήκοντα, αλλά έχουν συμβολικά καθήκοντα και επιρροή στο πολιτικό σύστημα φυσικά, θα μπορούσαν να μας επιλύουν αδιέξοδα. Θα μπορούσαν να συναντιούνται με ξένους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους για να φέρνουν επενδύσεις στην Κύπρο. Δηλαδή δεν είναι μόνο το κόστος, πρέπει να δούμε και τι έχουν να προσφέρουν. Έχει να προσφέρει η κάθε πολιτιακή, το κάθε πολιτιακό αξίωμα. Σε έναν από τα βιβλία σας κάνετε λόγο για semi-presidential arrangements, όπως τις αναφέρετε, το, σε μετάφραση ημιπροεδρικό σύστημα, το μεταφράζω εγώ. Θα ήθελα να μας αναπτύξετε αυτή την αναφορά η οποία γίνεται στο βιβλίο σας, αν μπορούμε έτσι... Ναι, πολύ περιεκτικά. Ημιπροεδρικό σύστημα μπορεί να έχει τα πλεονεκτήματα και του προεδρικού συστήματος και του κοινοβουλευτικού συστήματος. Μία ιδέα την οποία αρπάξαμε από τη Βόρεια Ιρλανδία και έχουμε δουλέψει με πολλούς συνεργάτες στην Κύπρο, όπως των Κυπριακών Ακαδημαϊκών Διάλογο, είναι να έχουμε ένα είδος κοινοβουλευτικού συστήματος, στο οποίο εκπροσωπούνται όλες οι πολιτικές δυνάμεις και αυτοί που ονομάζονται υπέρ της λύσης, συσσαγωγικά, και αυτοί που ονομάζονται το πατριωτικό μέτωπο και η απορρίπτικη, να είναι όλα τα κόμματα μέσα σε αυτό. Γιατί φανταστείτε την επομένη του δημοψηφίσματος πόσο διαιρεμένοι θα είμαστε και εμείς σαν κοινωνία. Ενώνεται η Κύπρος, αλλά διαιρώμαστε σαν κοινότητες όσον αφορά την δική μας κοινωνία των πολιτών, το πολιτικό μας σύστημα. Είναι σημαντικό, όπως έγινε στην περίπτωση της Βόρειας Ιρλανδίας, της επομένης της λύσης, να υπάρχει όσο περισσότερη συνένεση στην εφαρμογή όσο το δυνατόν. Στη Βόρεια Ιρλανδία έχουν ένα σύστημα, το οποίο ανάλογα με το πόσα ποσοστά παίρνει στην κοινωνία, αντικαταπτρίζονται και στο κοινοβούλιο, είναι ένα δίκαιο σύστημα. Και ανάλογα με τα πόσα ποσοστά έχει στο κοινοβούλιο, σου αναλογούν ανάλογα η υπουργεία μέσα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Και αυτόν υπάρχει μια φόρμουλα η οποία γίνεται και αυτόματα για να μην υπάρχουν, διαπραγματεύσεις, να μην υπάρχουν καθυστερήσεις. Γίνεται πολύ εύκολα αυτόν. Θα εκπροσωπούνται αναλογικά όλοι οι πολιτικοί χώροι. Όλοι οι πολιτικοί χώροι, και αυτό μπορεί να γίνει είτε ανακοινότητα, δηλαδή να υπάρχουν 3 για τους Τουρκοκύπριους, 4 για τους Ελληνοκύπριους, ή να γίνει ανάλογα με όλον τον πληθυσμό. Να μην χωρίζονται Ελληνοκύπριοι ή Τουρκοκύπριοι σε αυτό. Αν γίνει με τον δεύτερον τρόπο, τότε μπορούμε εκεί να δούμε αν μπορούν οι Τουρκοκύπριοι να πάρουν ακόμα έναν Υπουργείο με άλλον τρόπο, για να υπάρχουν κάποιες πλέον ασφαλιστικές δικλείδες για τους Τουρκοκύπριους. Τα ωφελήματα που βλέπετε από ένα τέτοιο σύστημα? Υπάρχει μεγαλύτερη εθνική συνεννόηση. Δεν υπάρχουν αποκλεισμοί. Όσες πολιτικές δυνάμεις θέλουν να συμμετέσχουν, μπορούν να συμμετέσχουν. Αν κάποια πολιτική δύναμη δεν θέλει να συμμετέσχει, μπορεί να είναι στην αντιπολίτευση. Έχουμε το προηγούμενο που ρωτήσετε, αν υπάρχουν προηγούμενα που δούλεψαν πάρα πολύ καλά στη Βόρεια Ιρλανδία. Με κάποιες δυσκολίες. Η Βόρεια Ιρλανδία είχε πάρα πολλές δυσκολίες. Ήταν η πρώτη φορά που εφάρμοζα ένα σύστημα μειχτής διακυβέρνησης μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Δεν μπορούσαν να συμφωνήσουν για τίποτε. Αυτόν λένε. Ούτε καν για τον καιρό δεν μιλούσαμε. Δεν υπήρχε περίπτωση ούτε καν να κάνουν χειραψία οι πολιτικοί στη Βόρεια Ιρλανδία πριν 20 χρόνια. Σήμερα έχουμε μία από τις καλύτερες περιπτώσεις λειτουργίας ενός συστήματος. Μπορούμε ταυτόχρονα να σκεφτούμε και άλλα συστήματα. Για παράδειγμα, μια άλλη μελέτη που κάναμε είναι για το σύστημα, όχι του Βελγίου, αλλά των Βρυξελών, της περιοχής των Βρυξελών. Όπου εκεί είτε σχηματίζεται συνασπισμός με βάση ένα πρόγραμμα, δηλαδή υπάρχει ένα coalition, το οποίο περιλαμβάνει ένα minimum αριθμό Φλαμανδών και Βαλώνων και Dutch speakers, ο οποίο είναι μαζί. Σε περίπτωση που δεν συμφωνήσουν, τότε η κάθε πλευρά διορίζει τους δικούς της με βάση το σύστημα της Βόρειας Ιρλανδίας. Μπορεί να εφαρμοστούν διάφορα
Αυτά τα μοντέλα, εξ όσων γνωρίζετε, έχουν συζητηθεί ήδη στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης, έχουν πέσει αυτές οι ιδέες, έχουν απορριφθεί. Πού βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο? Δεν γνωρίζω σε ποιο βαθμό έχουν συζητηθεί. Εμείς φυσικά, σαν ακαδημαϊκή κοινότητα, έχουμε προτείνει αυτά τα εναλλακτικά μοντέλα. Όπως και την περίπτωση που αναφέρετε εσείς πριν, την περίπτωση του ημιπροεδρικού συστήματος. Πώς μπορεί να δέσει έναν ημιπροεδρικό σύστημα? Όπως γνωρίζετε, οι Τουρκοκύπροι στο παράνομο καθεστώς που έχουν ήδη ένα ημιπροεδρικό σύστημα, όπου μπορούν να αντιληφθούν πώς δουλεύει. Χώρες όπως η Γαλλία έχουν ημιπροεδρικά συστήματα. Εκείνο που θα μπορούσε να γίνει στην Κύπρο είναι να εφαρμοστεί είτε το σύστημα των Βρυξελών, είτε το σύστημα της Βόρειας Ιρλανδίας στο κοινοβουλευτικό, αλλά ταυτόχρονα να εκλέγουμε και προέδρους με βάση είτε το σύστημα που προτείνουμε εμείς, είτε το σύστημα που προτείνουν οι Τουρκοκύπροι. Εδώ θα υπάρχει μία διαπραγμάτευση. Δεν πρέπει να δίνουμε την εντύπωση ότι εμείς το προτείνουμε. Πρέπει να γίνει εκεί μία συζήτηση με ανταλλάγματα, όπως αντιλαμβάνεστε. Όπου οι συμπρόεδροι ή το Προεδρικό Συμβούλιο να εκλέγεται με βάση τις φόρμουλες Θαλάρ Χριστόφια, με την ψήφο των Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων. Διασταυρωμένη σταθμισμένη ψήφο. Περισταθμισμένη ψήφο, όπως ονομάζεται στα ελληνικά. Και αυτοί οι πρόεδροι, ή το Προεδρικό Συμβούλιο, ή ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος, ανάλογα με το πώς θα γίνει, να έχουν συμβολική, να συμβολίζουν την ενότητα του Κυπριακού κράτους. Δηλαδή, κερδίζουμε την ενότητα του Κυπριακού κράτους σε ένα θεσμό που θα δουλεύει για όλους τους Κυπρίους. Θα μπορούν να επιλύουν αδιέξοδα, γιατί θα ψηφίζονται και από Ελληνοκύπριους και από Τουρκοκύπριους, οπότε θα είναι ένας μηχανισμός δημοκρατικός για την επιλύση των αδιέξοδων. Αν δεν συμφωνούν, τότε μπορούμε να προχωρήσουμε στις άλλες ιδέες που υπάρχουν σήμερα, αλλά θα υπάρχει ακόμα μια ακόμα σημαντική ασφαλιστική δικλίδα για την επιλύση των διαφορών. Και ταυτόχρονα ίσως να τους δώσουμε και κάποιες εξουσίες. Δηλαδή, θα μπορούσε όταν γίνεται, ας πούμε, έναν φόρουμ των ασιατικών κρατών με μεγάλους επενδυτές στη Σανγκάη, να μπορούν να μας εκπροσωπούν ώστε να έρχονται επενδύσεις στην Κύπρο, να μπορούν να διαπραγματεύονται, να μπορούν να επιλύουν δύσκολες καταστάσεις, είτε οικονομικές είτε άλλες, και να μπορούν να προσφέρουν στην ανοικοδόμηση της Ενωμένης Κύπρου και στην ενότητα αυτών που θα ονομάζουμε Ομοσπονδιακή Κύπρος. Κράτησα για το τέλος μία ερώτηση, η οποία είναι λόγω της επικαιρότητας την κράτησα στο τέλος. Έχουμε χθες και σήμερα είχαμε τον Υπουργό Εξωτερικών της Βρετανίας, τον κύριο Τζόνσον, στην Κύπρο. Είχε επαφές με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς σε σχέση με την επιλύση του Κυπριακού. Θέλω τη δική σας άποψη, τη δική σας εκτίμηση όσον αφορά τη στάση της Βρετανίας, ή μια εκτίμηση, αν θέλετε, ποια θα είναι η στάση της Βρετανίας σε όλο αυτό που εμείς ονομάζουμε επίλυση του Κυπριακού, και στο θέμα εγγύσεων, αλλά και γενικότερα στην όλη διαδικασία. Σίγουρα η Βρετανία έχει να παίξει έναν πολύ σημαντικό ρόλο. Εμείς ως Κυπριακή Διασπορά προσπαθούμε συνεχώς να υπενθυμίζουμε στους Βρετανούς πολιτικούς πόσο σημαντική είναι η Κύπρος. Έχουν τα δικά τους συμφέροντα στην Κύπρο. Λόγω των βάσεων, αλλά και η Μεγάλη Βρετανία αυτή τη στιγμή θέλει να παίξει, να αποκτήσει ένα δικό της ρόλο λόγω των διαπραγματεύσεων για την έξοδο της από την Ευρωπαϊκή, Ένωση. Μπορούν να βοηθήσουν οικονομικά, μπορούν να βοηθήσουν πολιτικά. Ταυτόχρονα, πρέπει πάντα κάποιος να θυμίζει σε όλες τις χώρες οι οποίες ασχολούνται με το Κυπριακό, ειδικά στην Τουρκία, αυτό που είπαν ήδη οι Βρετανοί για την Βόρεια Ιρλανδία. Δηλαδή, πριν την έναρξη των συνομιλιών, λίγα χρόνια πριν, για τη Μεγάλη Παρασκευή, αυτό που όθησε στην επίλυση των διαφορών εδώ στη Βόρεια Ιρλανδία ήταν μια δήλωση των Βρετανών ότι εμείς δεν έχουμε στρατηγικό, οικονομικό ή άλλο συμφέρον όσον αφορά τη Βόρεια Ιρλανδία. Δηλαδή, πρέπει εμείς ως Κύπροι πάντα να επιζητούμε οι ξένοι να βρίσκονται, αλλά με όρους που αφορούν την επίλυση του προβλήματος και όχι την περαιτέρω διαιώνισή του. Λοιπόν, κύριε Λοϊζίδη, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για όλα όσα είπαμε και για το χρόνο σας.
και θα είμαστε σε επικοινωνία. Θα αναταχτά χρονικά διαστήματα ελπίζω να μας δίνετε η ευκαιρία με τη δική σας έγκριση πάντα να ερχόμαστε σε επαφή και να επικοινωνούμε όλα αυτά τα σπουδαία και ενδιαφέροντα τα οποία αναλύεται. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.